Κύριε Πρόεδρε, μετά την εκλογή σας, όπως σας είχα υποσχεθεί για αυτή τη συνάντηση, δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτό, με μεγάλη καθυστέρηση γίνεται λόγω των έκτακτων μέτρων που είχαμε με την πανδημία. Παρ' όλα αυτά, σήμερα οι εξελίξεις τρέχουν. Είναι, κατά την άποψή μας, επικίνδυνες, σύνθετες, δύσκολες και για τους ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και με την έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας που αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Και φυσικά βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και διεθνώς και στην Ευρώπη και στην πατρίδα μας με την οικονομική κρίση, νέα πλέον οικονομική κρίση να βρίσκεται σε εξέλιξη και δυστυχώς τα μόνιμα υποζύει για πάντα είναι εργαζόμενοι, ο λαός της χώρας μας, οι άλλοι λαοί. Και από αυτή την άποψη θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις θέσεις και τις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Πράγματι, κύριε Γενική Γραμματέα, η πανδημία που έπληξε όλο τον κόσμο και την πατρίδα μας δεν επέτρεψε να συναντηθούμε νωρίτερα. Έστω όμως και καθυστέρηση, θα έχω την ευκαιρία να ακούσω τις απόψεις σας για τα προβλήματα που απασχολούν τη χώρα μας. Ευτυχώς ξεπεράσαμε αυτή την κρίση με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, χάρη στη συμβολή όλων. Όπως είδα, και εσείς προσπαθήσατε να ανταποκριθείτε όπως όλοι στις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε και μάλιστα και σε συγκέντρωση που πραγματοποιήσατε, τηρήσατε αυστηρά τους περιορισμούς που έθεσαν οι ειδικοί επιστήμονες. Τώρα έχουμε μπροστά μας μια νέα περίοδο όπου πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της πανδημίας, μια πραγματικά άλλη δύσκολη περίοδο. Και γνωρίζω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας για τους εργαζόμενους και τους νέους που έχουν πληγεί. Είναι νομίζω ευθύνη όλων μας να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που είναι σε δύσκολη θέση, που θα χάσουν τη δουλειά τους ενδεχομένως, γιατί πολλές επιχειρήσεις και επαγγελματίες αγωνίζονται να επιβιώσουν. Βρέθηκα αυτές τις μέρες στη Θράκη, όπου είχα την ευκαιρία να δω από κοντά τα προβλήματα και τις δυσκολίες μιας ακριτικής περιοχής όπου συμβιώνουν χριστιανοί και μουσουλμάνοι συμπατριώτες μας. Την ώρα που εμείς προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε όρους ισονομίας, ισοπολιτείας και ειρηνικής συνύπαρξης, δυστυχώς οι γείτονές μας συνεχώς δημιουργούν εντάσεις και προβλήματα. Καθημερινά η τουρκική ηγεσία, σχεδόν καθημερινά, αντί να αναζητά γέφυρες συνεννόησης, προσπαθεί με κάθε τρόπο, με απαράδεκτες μεθοδεύσεις, να αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Νομίζω ότι είναι αυτονόητη και δεδομένη η βούληση όλων μας να προστατεύσουμε την εδαφική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και πάντα με το βλέμμα στραμμένο στην ειρηνική συνύπαρξη όλων των λαών της περιοχής.